Σαν οδική πορεία και οι δύο ομάδες. Μαρίνα μου, θα ήθελα πάρα πολύ να δούμε ένα από η Ομόνοια από τα παλιά. Μην ξεχνάτε ότι πέρσι λόγω και της, της πανδημίας δεν είχαμε κόσμο. Αν δεν θυμάμαι καλά, ναι, πέρσι. Όχι, όχι, δεν είχαμε. Ναι. Δεν είχαμε. Η προπόληση από τα εισιτήρια του ΑΠΟΕΛ δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον τουλάχιστον για 8-9 χιλιάδες. Ήταν η προπόληση σήμερα το πρωί. Η Ομόνοια ανακοίνωσε sold out. Η Ομόνοια ανακοίνωσε sold out. Καλά, δεν περίμενε. Νομίζω με τα 1700 ήταν σωστή, και σωστή, πολύ σωστή, λίγα. Όμως, αν ήταν μισό-μισό το γήπεδο, θα μπορούσαμε να είχαμε 10.000 από τη μια και 10.000 από την άλλη. Να ζήσουμε από τα παλιά. Ο λόγος που δεν το ζούμε είναι διότι περιορίζουμε, έχουμε φτάσει στο σημείο να περιορίζουμε τη μία από τις δύο ομάδες. Ναι, διότι υπάρχει το θέμα της φιλοξενούμενης ομάδας να δικαιούται. Ναι. Το 10% των εισιτηρίων. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι στην ΚΟΠ να αλλάξει αυτό. Και στην αστυνομία. Και στην αστυνομία. Δεν είναι θέμα σωματείων. Όχι, είναι θέμα ΚΟΠ και αστυνομία. Ήταν καθαρά θέμα αστυνομία και ομοσπονδίας. Ναι. Okay. Όσο το θυμάμαι. Ναι. Διότι θυμάστε μαγεία, καθόταν δίπλα-δίπλα. Πριν δύο χρόνια δεν ολοκληρώθηκε η παρουσία σας στο Διοικητικό Συμβουλίο, 2,5. Όχι, το 2020 τον Μάιο. Αυτό το ήταν η δεύτερη ή η τρίτη φορά που είχατε παραιτηθεί. Δεν παραιτηθήκα, απλώς δεν συνεχίσα ναι, για εντάξει, την επόμενη. Ναι. Ήταν η δεύτερη ή η τρίτη φορά. Δεύτερη φορά. Τρίτη φορά, συγγνώμη. Διότι ήμουν και το 95-96 μέχρι το 97. Ναι. Τι κρατάτε από αυτά τα παιχνίδια, από ΑΕΛ Ομονία. Την αγωνία. Ναι. Το πάθος που υπάρχει έχει. Υπάρχει αγωνία στους παράγοντες των ομάδων πριν από το παιχνίδι. Για οποιοδήποτε παιχνίδι. Δηλαδή υπάρχει αγωνία. Δεν κοιμάστε το βράδυ, ας πούμε. Όχι, κοιμάσαι, αλλά μπορεί να δεις και όνειρο το παιχνίδι πριν να ξεκινήσει. Το πάθος, την ατμόσφαιρα. Ειδικά την ατμόσφαιρα. Λείπει η ατμόσφαιρα. Ναι. Η σωστή ατμόσφαιρα από τα ντέρπι, από τα γήπεδα μας πλέον. Έχει εκλείψει. Είπατε ότι μπορείς να δεις και όνειρο το παιχνίδι. Ναι. Πόσες φορές το όνειρο σας έχει βγει? Συνήθως το όνειρο μας χάναμε, αλλά στο γήπεδο όσο καιρό ήμουν, ήμουν τυχερός ότι κερδίζαμε. Αύριο υπάρχει φαβορί. Δηλαδή το όνειρο. Έτσι λέγει ο Ναι, σίγουρα. Αύριο υπάρχει φαβορί στο μυαλό σας? Όχι, κανένα φαβορί. 50-50. 50-50 δεν υπάρχει φαβορί σε ΑΠΟΕΛ Ομόνοια, όποια και να είναι. Η βαθμολογική. Μπορεί και αν θα έχει τον κόσμο μαζί του από ΑΠΟΕΛ, διότι θα έχει ένα πλέον. Καμία σχέση. Αυτό θα έλεγα. Γιατί πάντα λέμε ότι σε αυτό το παιχνίδι ποτέ δεν παίζει ρόλο ούτε η βαθμολογική θέση ούτε η κατάσταση της ομάδας. Γιατί είναι ένα συμβαίνει παιχνίδι... αυτό. Ναι. Γιατί είναι το ελ κλάσικο, ας πούμε, του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο και οι ξένοι ποδοσφαιριστές σιγά-σιγά μαθαίνουν τη σημασία του παιχνιδιού. Ότι είναι το μεγάλο ντέρπι, όπως είναι το Μίλαν Ίντερ, όπως είναι το Ρώμα Λάτσιο. Νομίζω πρέπει να τους γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό. Ιδιαίτερα μαθήματα. Που έρχονται στην Κύπρο. Σίγουρα θα ήταν καλό. Για ενός ποδοσφαιριστή που βγάζει αυτό το πάθος, που γνώριζε τα ντέρπι του Σόουζα, μετράει καταλυτικά ή θα βρεθεί αντικαταστάτης να μπει να παίξει και θα. Νομίζω μετράει. Είναι μεγάλη απουσία του Σόουζα στο αυριανό παιχνίδι, διότι έχει το πάθος που μπορεί να παρασύρει όλη την ομάδα. Αυτό είναι μόνο το θέμα του πάθους ή και γιατί ήταν σε καλή αγωνιστική κατάσταση? Εντάξει, δεν είχε καλό παιχνίδι στη Λάρνακα. Διότι... Ναι, στη Λάρνακα, αλλά γενικά. Γενικά έχει προσφέρει τα μέγιστα μετά την επιστροφή του από την Κίνα. Εντάξει, έγινε εκείνη η χειρονομία που έγινε. Νομίζω και ο ίδιος θα μετάνιωσε για αυτό που έγινε. Είναι απουσία σημαντική για τον ΑΠΟΕΛ, διότι ας μην ξεχνάμε, έχει και άλλες απουσίες το αυριανό παιχνίδι που θα. Ο Ντέβιν Σέντ είναι εκτός. Ο Ντανίλο, δεν ξέρω την αποστολή, δεν την είδα. Δεν ξέρω αν βγήκε ονομαστικά η αποστολή. Δεν έχει βγει. Ναι. Ναι. Τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο δεν υπήρχε. Και όσοι ποδοσφαιριστές επιστρέφουν δεν είναι στην κατάσταση που είναι πριν, διότι δεν έχουν παιχνίδια πάνω. Έτοιμοι αγωνιστικά, αλλά χωρίς ρυθμό. Ναι. Αν σου έλεγα να αφαιρέσεις ένα παίκτη από την Ομόνοια να μην παίξει αύριο, ποιον θα αφαιρούσες? Τον Μπαμπουλή. Γιατί? Διότι νιώθω είναι ο ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει. Τη διαφορά. Τη διαφορά που μπορεί να πάει στον κεντρικό άξονα. Να παίξει σε κλειστού χώρου. Επειδή λείπει και ο Σόουζα. Ακριβώς. Διότι ο Μπαμπουλής για μένα. Δεν έχει σημασία η ηλικία, αλλά έχει δείξει ότι είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής που μπορεί να κινείται τόσο εύκολα και με τόσο σωστό τρόπο
πίσω από το center for για να προκαλέσει οποιαδήποτε προβλήματα. Θα ήθελες κάποιον παίχτη της Ομόνιας στο ΑΠΟΕΛ? Πολλούς. Ποιος? Και τον Λουίζου και τον Τζονί και τον Καγκουλή. Αυτούς τους τρεις. Αν ήσουν οπαδός της Ομόνιας, θα ήθελες κάποιον από το ΑΠΟΕΛ? Δύσκολη ερώτηση. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές στο ΑΠΟΕΛ οι οποίοι θέλουν τον χρόνο τους να δείξουν το τι αξίζουν, και ο Κριασβίλη και ο Κβιλιτάλια και ο Λούκα Σόζα και ο Νατέλη είναι αξιόλογοι ποδοσφαιριστές, mm-hmm. οι οποίοι τώρα γίνεται, νιώθω, ο ΑΠΟΕΛ πιο ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, και έχει να δείξει, πιστεύω θα δείξει καλύτερο πρόσωπο, όχι στο αυριανό παιχνίδι, δεν είμαι σίγουρος, αλλά στα επόμενα παιχνίδια ο κύριος Σοφρόνης Αυγουστή θα δείξει ένα καλύτερο ΑΠΟΕΛ. Ο Σοφρόνης, ποια είναι η άποψή σου, ποια είναι η άποψη για τον Σοφρόνη? Εντάξει, νομίζω βοηθήσει. Ήταν... Συγνώμη. Έχει βοηθήσει το ΑΠΟΕΛ. Έχει βοηθήσει. Το έχει αλλάξει, το έχει βελτιώσει. Προσπαθεί να το αλλάξει, προσπαθεί να το βελτιώσει. Σας είπα, ένα σημαντικό κομμάτι είναι και οι απουσίες του ΑΠΟΕΛ, το οποίο εδώ και ένα-δύο μήνες λείπουν 4-5 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά. Όπως είναι ο Μάγκλητσα, ο Ντεβισέντη, ο Ντανίλο, ο Νταοσβίλη. Και έχει αλλάξει, έχει προσπαθεί να δώσει τη δική του ταυτότητα μαζί με τον κύριο Περικλή. Για να καλυτερεύσει και η εικόνα του ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα. Υπάρχει μια διαφορά του ΑΠΟΕΛ με την πρώτη θέση, 10 βαθμούς. Μεγάλη διαφορά. Θεωρείτε ότι είναι τόσο μεγάλη που δεν θα μπορέσει έστω με μια αντεπίθεση διαρκείας να διεκδικήσει? Για αυτό που έχω τονίσει και από τα... σε άλλα... στο podcast που κάνουμε είναι ότι είναι μικρό το πρωτάθλημα μας φέτος. Ναι. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι είναι 4 παιχνίδια λιγότερα, οι 12 βαθμοί είναι μεγάλη σημασία που παίζουν. Και τώρα για να μπει κάποιος στην εξάδα έχουν μείνει 11 παιχνίδια. Είναι 33 βαθμοί. Δηλαδή δεν μπορούν να καλυφτούν μεγάλες διαφορές. Όποιες ομάδες πιστεύω έχουν χάσει πολλούς βαθμούς θα έχουν πρόβλημα όχι για τον τίτλο. Να πλασαριστούν και στην εξάδα.